Πυρκαγιά στη Δάνεια ήταν η προσπάθεια των συνεργείων της Αρχής Ηλεκτρισμού για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή και επιδιόρθωση των ζημιών που προκάλεσε στο σύστημα η φωτιά. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής, η Χριστίνα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ενημερώσουμε για αρχή αν έχει γίνει πλήρης επαναφορά του δικτύου και αν έχουν όλες οι γύρω κοινότητες ρεύμα. Ναι, μέχρι τις πρωινές ώρες όλοι είχαν ηλεκτροδότηση και όλοι έχουν ηλεκτροδότηση, εκτός από μια υδραντρία και έναν υποστατικό που δυστυχώς έχει καταστραφεί. Εργάζονταν τα συνεργεία όλο το βράδυ για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Να πούμε πως μόλις κληθήκαμε από την πυρεσβεστική υπηρεσία να διακόψουμε προληπτικά την ηλεκτροδότηση στην περιοχή, άμεσα ανταποκριθήκαμε. Καθώς η κατάσταση χειροτέρευε, στήθηκε έκτακτα συντονιστικών κέντρων της ΑΕΚ κοντά στην Παραμύθα. Συνολικά 7 συνεργεία, τα οποία συντονίζονταν από ομάδα ειδικών μηχανικών της Αρχής Ηλεκτρισμού. Να αναφέρω βέβαια πως και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού, ο κ. Γιασεμίδης, ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, μαζί με 40 και πλέον ανθρώπους της ΑΕΚ, οι οποίοι μέσα στις αντίξωες συνθήκες που επικρατούσαν, με πρώτη στην έννοια τους κατοίκους και την ταλαιπωρία και τους ανθρώπους που είχαν πλήγησαν από την Πυρκαγιά. Αρχικά άμεσα εγκατέστησαν κινητές γεννήτριες για την επαναφορά της ηλεκτροδότησης των επηρεαζόμενων. Ακολούθως εργάζονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και εργάστηκαν ακούραστα, όπου για ακόμη μια φορά κατόρθωσαν να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση τις πρωινές ώρες και να στηρίξουν τους ταλαιπωρημένους κατοίκους. Κυρία Παπαδοπούλου, πολλές ήταν και οι ζημιές στο σύστημα της Αρχής. Μάλιστα, αντιληφθήκε στις φλόγες και μετασχηματιστής. Θέλετε να μας δώσετε έτσι την πλήρη εικόνα? Ναι, το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού υπέστη αρκετές ζημιές. Σκεφτείτε πως έχουν καεί γύρω στους 16 πάσαλους και τρεις μετασχηματιστές. Οι πάσαλοι φλέγονταν, έχουμε φωτογραφικό υλικό, βιντεογράφηση από τους πάσαλους. Τα βλέπουμε τώρα και στους δέκτες μας. Πραγματικά ήταν το θέμα τραγικό. Όμως όλοι οι άνθρωποι εκεί εργάζονταν, προσπάθησαν, ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες. Πραγματικά συγχαρητήρια και στους ανθρώπους της ΑΕΚ και στους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τους ανθρώπους του τμήματος δασών, γιατί όλοι μαζί συντονισμένα εργάστηκαν ακούραστα για να μπορέσουν να στηρίξουν όσο μπορούσαν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν πληγεί. Είναι πραγματικά δύσκολες οι ώρες. Βέβαια, να αναφέρω πως τα συνεργεία της ΑΕΚ παραμένουν σε επιφυλακή για οτιδήποτε πιθανό προκύψει. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι κάτοικοι των περιοχών πρέπει να θεωρούν ότι τα υποστατικά τους έχουν ρεύμα και αν εντοπίσουν ζημιές ή αν εντοπίσουν κομμένους αγωγούς, κομμένα καλώδια, σε καμία περίπτωση δεν τα αγγίζουν, δεν τα πλησιάζουν καν και άμεσα επικοινωνούν με την Αρχή Ηλεκτρισμού στα τηλέφωνα τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα για το σκοπό αυτό, που είναι το 2520-5202 και το 2520-5221, να ενημερώνουν τα συνεργεία της ΑΕΚ, να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν και τα μέτρα ασφαλείας να επιδιορθώσουν οτιδήποτε ζημιά τυχόν προσέξουν ή εντοπίσουν οι κάτοικοι των περιοχών. Και αυτό είναι βέβαια το πιο σημαντικό, κυρία Παπαδοπούλου, η ασφάλεια όλων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στο δελτίο μας. Καλή Καλό υπόλοιπο.